Ξεπερνούν τα 2,5 εκατομμύρια οι Βρετανοί που υπογράφουν διαδικτυακό υπόμνημα ζητώντας διεξαγωγή δεύτερου δημοψηφίσματος μετά την επικράτηση του Brexit. Παρότι το Βρετανικό Κοινοβούλιο δεσμεύεται να εξετάσει κάθε αίτημα που συγκεντρώνει πάνω από 100.000 υπογραφές, αναλυτές θεωρούν ότι το εγχείρημα έχει μηδενικές πιθανότητες επιτυχίας. Το φιλοευρωπαϊκό κίνημα ωστόσο φουντώνει. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες υπογράφουν διαδικτυακή καμπάνια ζητώντας την ανεξαρτητοποίηση του Λονδίνου και την ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, ακτιβιστές ετοιμάζουν μεγάλη διαδήλωση στη Βρετανική πρωτεύουσα την Τρίτη. Αποφασισμένη να ακολουθήσει διαφορετική πορεία, εμφανίζεται η Σκωτία, που ψήφισε μαζικά υπέρ της παραμονής. Η Πρωθυπουργός Νίκολα Στέρτζιον προανήγγειλε απευθείας επαφές με τις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με νεότερη δημοσκόπηση, μετά τον Brexit, το 60% των Σκοτζέζων τάσσονται πλέον υπέρ της ανεξαρτησίας από το Ηνωμένο Βασίλειο.